αστέρια σου χάρισε για να νιώθεις αστέρι πλασμένο. Ξεκινήσαμε από το χωριό Καστανιά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι που δεν θα σταματήσει να σας εκπλήσει ποτέ. Πάμε για Καρλόβας. Πάμε για Καρλόβας, θα περάσουμε από Λέκα. Θα πάμε μια βόλτα μέσα από το Καρλόβας κεντρικά και κάπου εκεί θα το κλείσουμε. Μέσα στο Καρλόβας κάπου. Θα δούμε. Ο δικό το βιντεάκι σήμερα, μην περιμένετε τίποτα παραπάνω, μην περιμένετε ντρόν, μην περιμένετε θεέ ωραία. Την επιστροφή μου κάνω. Σήμερα βρέθηκα στο χωριό της Καστανιάς. Ωραία ήταν, μου άρεσε. Περπατήσαμε στο χωριό, συνομιλήσαμε με κατοίκους, ωραία, ωραία. Σημασία δεν έχει τι θα κάνεις όταν πας κάπου, σημασία έχει ο προορισμός, αυτό είναι το ωραίο. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, θα λέμε ξανά μετά το τραγουδάκι. Thank you.
είμαστε στο χωριό Λέκα, πάει και από εδώ κάτω δεξιά, λέγεται Στενούρα. Εγώ θέλω να πάω από τον κανονικό δρόμο, από τον καινούριο δρόμο. Ξεκινήσαμε από Καστανιά. Η Καστανιά, να πούμε ότι είναι ένα μαρτυρικό χωριό, το 1943, τον Αύγουστο του 1943. Οι Ιταλοί κατακτητές, γιατί στις άμοχοι Ιταλοί και λιγότερο Γερμανοί, εκτέλεσαν 29 ανθρώπους. 29, και δυστυχώς μέσα στα θύματα είχε και παιδιά 15, 16, 17, 18 χρονών. Και όπως μου είπαν κάποιοι κάτοικοι, κάποιοι δεν ήξεραν καν γράμματα. Στον δρόμο για το Καρλόβασο, το βιντεάκι σήμερα είπαμε είναι, περάσαμε απλέκα τώρα, ένα χωριό πάρα πολύ αρχοντικό, χωριό με κτίρια, με ωραία αρχιτεκτονική που αρχίζει, αξίζει να τους συγγενήσετε μέσα. Βέβαια το διπορικό μας σήμερα είναι προς το Καρλόβασο. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι και τα λέμε μετά το τραγουδάκι. Χέρι, χέρι.
Στέλιος Καλβατζής, αν ομολογεί ένα εκπληκτικό σαμιακό και κρητικό δίδυμο, κοντά και η κασά μου ο φίλος μου Στέλιος Καλβατζής, Κρήτη Άννα Εμονογιό, καλλιτεχνικό ζευγάρι στη ζωή. Του τι έχει, εκκλησία έχει εδώ πάνω, νεκροταφείο, τι έχει εδώ τέλος. Μπορεί να τα ξέρω πάνω τι έχει εδώ, δεν έχω ανέβει ποτέ. Μελλοντικό βίντεο. Εδώ, παλιά πάνω. Έχει πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω τη γόστα μου. Τώρα ακλωθήσουμε τα μάξια που δώσα κάτι. Λοιπόν, η Καστανιά, φίλοι μου, από το Καρλόβας είναι 15 λεπτά και ντάν καρφί. Οδός Αγίου Δημητρίου. Βγαίνουμε θάλασσα τώρα. Πού να πάμε? Πάμε προς κέντρο, μωρέ. Πάμε προς κέντρο. Θα πει ότι καλά πάμε. Ναι, από εδώ πάει κάτι. Εδώ έχουμε stop. Να δούμε, κάπου βγήκαμε εδώ. Α, καλά βγήκαμε. Στο Νοτάριος βγήκαμε. Από το Εθνικό Στάδιο. Θα διορθώσουμε λίγο την κάμερα. Και από εδώ λέει Καστανιά Λέκα Κοσμαδέλη. Ο μεγάλος ο Στέλιος του Χαλβατζής έχει τώρα ποιος, η Άννα Εμονογιού το γράψε. Μεγάλη επιτυχία του τραγούδι Λέκα Καστανιά και Κοσμαδέλη. Είμαστε ήδη μέσα στο Καρλόβας. Τώρα σε λίγα μέτρα θα περάσουμε από το Σκλαβενίτη και δεξιά το Εθνικό Στάδιο. Θα μπούμε μία Καρλόβας μέσα, μία κεντρικά. Θα περάσουμε από πλατεία Βαλασκαντζή και θα φύγουμε μετά για την πόλη Τσάμου. Κάπου και θα το κλείσουμε το βιντεάκι βέβαια. Στοπ και φανάρ. Το στοπ έχει μείνει από παλιά. Πρασίνισε. Thank you.
δεξιά πάει Κοντέικα πάνω. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε Κοντέικα, εμείς θέλουμε να πάμε Σάμο. Τάπα δεξιά από κόσμο, τάπα, όταν λέμε τάπα, τάπα μέσα δεν έχει να μπεις, απαρκάρεις τώρα μέσα από τη δα. Πάμε να φύγουμε. Δεξιά μπορείς να πας δεξιά και να τα αποφύγεις το φανάρι, εμείς θα πάμε το φανάρι. Λοιπόν, φίλοι μου, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να το κλείσουμε το βιντεάκι. Νομίζω ότι κάναμε αρκετά. Να σας ευχαριστήσω που κάθετε μέχρι το τέλος. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.